ας μην προκαλεί άλλο ο κύριος Νανόπουλος. Είναι πολλαπλώς εκτεθειμένος. Και να μην αναφέρει παραδείγματα, όπως είναι της Αλεξανδρούπολης. Είπε το Μεσολόγιο, το ξέχασε τώρα. Τώρα είναι την Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη οι εκθέσεις γίνονται από το 1992 και θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει, όταν ξεκίνησε να γίνεται στο λιμάνι, καταρχήν οι διαδικασίες με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και έχουν δοθεί εδώ και χρόνια οι αδειοδοτήσεις, άρα εκεί η αδειοδότηση καλώς δεν έχει τόσο χρόνο από τη στιγμή που υπάρχει γνωμοδότηση και απόφαση και έγκριση από παλιότερα χρόνια για την έκθεση αυτή όπως αυτή διεξάγεται στο συγκεκριμένο χώρο. Να το πούμε και αυτό για να μην υπάρχει καμία σκιά. Ο κ. Ζανόπουλος είναι έκθετος απέναντι στους επιχειρηματίες που τους παίρνει τα διπλά χρήματα από ό,τι έπρεπε να πάρει βλέποντας συγκριτικά στοιχεία από γειτονικά επιμελητήρια. Έτσι θα στηρίξει τις επιχειρήσεις, αλλά τι περιμένετε από τον κ. Ζανόπουλο που στο προεκλογικό του πρόγραμμα στις εκλογές του επιμελητηρίου υπόσχετο 2 επιχειρηματικά πάρκα στο νομό Κορινθίας για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, να έρθουν νέες θέσεις εργασίας και ανταυτού ούτε καν κίνηση διαδικασίες. Εμείς παλεύουμε για επιχειρηματικό πάρκο στην Κόρινθο και πάμε καλά. Και πάμε καλά, όσα εμπόδια και να βρεθούν μπροστά μας. Πάμε καλά και πιστεύω ότι θα τις ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Δηλαδή, βλέπετε, ακόμα και εκεί που εμείς δεν είναι βασική μας αρμοδιότητα το κομμάτι των επιχειρηματικών πάρκων, αισθανόμενοι την απουσία πολιτικής από πλευράς επιμελητηρίου, επεμβαίνουμε για να δημιουργηθεί επιχειρηματικό πάρκο και θα δημιουργηθεί για να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. Γιατί η πρακτική που έχει ακολουθεί τα τελευταία χρόνια το επιμελητηρίο μόνο στην ανάπτυξη δεν οδηγεί, μόνο στη στήριξη των επιχειρήσεων δεν οδηγεί.